Νυχτερινή επιχείρηση στήθηκε χτες στο Μασταμπά από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου για το κόψιμο και κλάδεμα των πεύκων σημείο κατά τεθέν της γειτονιάς. Το μηχάνημα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, συνοδευόμενο από περιπολικό και όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας, έκοψε δύο από τα πεύκα και κλάδεψε τα άλλα παρά τη διαφωνία κάποιων κατοίκων της γειτονιάς που το τελευταίο διάστημα βλέπουν τα πεύκα τους όλο ένα να λιγοστεύουν είτε από τον Δήμο είτε από τον αέρα. Γιατί δηλαδή τα κόψανε? Είναι φοβερό πράγμα και ενώ ήταν τόσο ωραία παλιά, δεν νομίζω ότι πειράζουν τα σπίτια. Κοίταξε εκεί και ήρθανε νύχτα. Και είχαν βάλει παλιά, είχαν πει ότι θα τα κόβουν και πάλι είχαν αντιδράσει ο κόσμος και τώρα ήρθαν νύχτα και τα κόψαν. Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα. Αυτά τα δέντρα κάνουν τόσα χρόνια. Εμείς από μικρή που ήμουν εδώ πέρα παίζαμε, στα πεύκα. Με πράσινο είναι πιο ωραία βέβαια. Ναι. Με πράσινο. Δεν ήμουν εδώ πέρα χτες, δεν το είδα. Απλά τώρα κοίταζα ότι έχει αδειάσει ο τόπος λίγο αυτό. Πώς σας φαίνεται σε αυτή η εικόνα? Τι να σας πω, δεν ξέρω αν ενοχλούσε, αν ήταν επικίνδυνα, αλλά εντάξει, το πράσινο μας αρέσει. Κανένα δέντρο. Δεν το είχα δει, παιδί μου. Δεν το είχα δει. Λάθος, μεγάλο λάθος. Δεν θα αφήσουμε καθόλου πράσινο, μου φαίνεται. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Αλλά αφού έτσι το αποφασίσανε, ξέρω εγώ. Γιατί και ποιος το αποφάσισε, ο Δήμος? Δεν ξέρω. Κανονικά έπρεπε να υπάρχουν, αλλά εδώ είναι Ελλάδα. Το ευνηδιαστικό κλάδεμα των πεύκων βρίσκει αντίθετους πολλούς κατοίκους της γειτονιάς που έχουν συνδέσει τα συγκεκριμένα δέντρα με μνήμες χρόνων που έρχονται από όταν ακόμα ήταν παιδιά. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που υπό τον φόβο μην προκληθεί κάποιο ατύχημα συμφωνούν στο να κοπούν τα πεύκα αλλά να δώσουν τη θέση τους σε κάποιο άλλο νεότερο δέντρο για να μην χαθεί το πράσινο από τη γειτονιά τους. Ναι, είναι ωραία, είναι όμως πολλό ετών, παλιά πεύκα, οπότε θα χρειάζονται τώρα να φυτέψουν κάτι άλλο. Δεν είναι σωστό, αλλά προκειμένου να είναι κάποιος που να πάθει κακό. Αλλά όπως βλέπετε, πάρα πολύ ωραία τα άφησαν, έτσι. Έτσι, αυτό. Αυτές είναι οι υπηρεσίες που έχει το κράτος προς τους πολίτες. Εμένα μου αρέσει το πράσινο, αλλά να είναι πράσινο, όχι ξερά δέντρα. Έτσι να χτυπήσουν οι ανθρώποι τα αυτοκίνητα. Όχι, δεν είναι ωραία, αλλά πιστεύω ότι θα τα καθαρίσουν κάποια στιγμή σήμερα. Ωστόσο, οι κάτοικοι εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το κόψιμο των πεύκων που έχουν δώσει με την παρουσία τόσων χρόνων το στίγμα τους στην περιοχή και αποτελούν αναμφίβολα το σήμα κατά τεθέν της.